Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog, ένα από τα τελευταία, ίσως και το τελευταίο vlog σε αυτό εδώ το σπιτάκι. Οπότε καταλαβαίνετε πως πρέπει να πούμε πολλά. Γι' αυτό το λίγο λοιπόν ετοίμασα και τσαγάκι, θα κάνουμε ένα μικρό life update. Λοιπόν, δεν συνηθίζω να μιλάω για τα προσωπικά μου στο κανάλι και το ξέρετε αυτό, αλλά αποφάσισα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το μοιραστώ. Πρώτον, γιατί έχω νιώσει την ασφάλεια να το κάνω, και δεύτερον, γιατί νομίζω ότι θα ήταν πολύ μη πρακτικό για εμένα για λόγους δουλειάς το να σας το κρύψω. Δηλαδή θα ήταν πολύ περισσότερο κόπος και κούραση και άνευ λόγου μυστικοπάθεια για να μπορέσω να το κρύψω. Θα πάμε λοιπόν σε ένα λίγο μεγαλύτερο διαμέρισμα με το αγόρι μου να συγκατοικήσουμε. Κάτι το οποίο έχω ξαναπροσπαθήσει στο παρελθόν, κάποιοι από εσάς ίσως το θυμάστε, και δεν είχε πάει τόσο καλά, ήταν κάτι το οποίο με πλήγωσε, με στεναχώρησε, με δυσκόλεψε πολύ. Οπότε είναι αρκετά μεγάλο βήμα και ήθελε αρκετή σκέψη και συνειδητή απόφαση από μεριάς μου το να πάω να ξαναπροσπαθήσω κάτι τέτοιο και να ξαναπιστέψω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να δουλέψει έχοντας ήδη το βίωμα το προηγούμενο, ας πούμε. Αυτό το μέρος της ζωής μου είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή το πιο χαρούμενο, το πιο φωτεινό, και γι' αυτό και πολλές φορές ένιωθα ότι τα πιο ωραία κομμάτια της ζωής μου είναι αυτά τα οποία δεν τραβάω καν με την κάμερα. Βέβαια, το σπιτάκι μου το συγκεκριμένο, και λόγω της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται, αλλά και λόγω της συναισθηματικής κατάστασης στην οποία ήμουν εγώ όταν μπήκα εδώ μέσα, μου είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι τρομερά δεμένη με το σπίτι, γιατί το είδα σαν μια σανίδα σωτηρίας σε μια περίοδο που ήμουν τρομερά αγχωμένη με την εταιρεία που είχαμε δημιουργήσει. Για μένα, για τη δικιά μου ηλικία, ήταν τρομερά βαρύ το φορτίο του οικονομικού ρίσκου που ένιωθα ότι εγώ έχω πάρει, δηλαδή έτσι το βίωνα εγώ. Και είχα τρομερό άγχος για το πώς θα πάει όλο αυτό και για το πώς θα κυλήσει και για το αν θα πάνε όλα καλά και τα λοιπά. Οπότε όταν πια μέσα σε αυτό το σπιτάκι εγώ ένιωσα ότι μπορώ να έχω ξανά πίσω την καθημερινότητά μου, την πιο σταθερή, την πιο δημιουργική καθημερινότητά μου, το αγάπησα πάρα πολύ, καθώς επίσης και τη γειτονιά, γιατί έφυγα από τα προάστια και ήρθα στο κέντρο. Και αυτή η αλλαγή ήταν λες και πήγα να ζήσω σε άλλη πόλη, αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά νιώθω ότι γνώρισα την Αθήνα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Οπότε θα ήθελα να μπορούσα να μην αφήσω αυτό το σπιτάκι. Αλλά απ' την άλλη, δεν θα πάω και πολύ μακριά. Και το άλλο σπιτάκι είναι επίσης πάρα πολύ γλυκούλι και όμορφο και πιστεύω θα του δώσουμε πολύ ζωή και θα είναι το σπίτι μέσα στο οποίο θα περάσω όντως τις πιο δημιουργικές μου στιγμές και την μεγαλύτερη άνθηση. Έτσι νιώθω, αυτό πιστεύω. Θεώρησα σημαντικό να σας μοιραστώ το κομμάτι της συγκατοίκησης και γιατί δεν θέλω να σας περάσω ένα μη ρεαλιστικό πρότυπο ότι εγώ κάθε χρόνο μετακομίζω σε μεγαλύτερο σπίτι γιατί έτσι μου ήρθε. Εμένα μου αρέσει πολύ το σπίτι μου και δεν θα έφευγα από εδώ αν δεν υπήρχε λόγος και αν δεν υπήρχε το ζήτημα του χώρου που δεν επαρκούσε. Οπότε βρήκα μέσα μου την όρεξη να ξαναμετακομίσω, να ξαναοργανωθούμε, να ξανακάνουμε reset και να ξαναφτιάξουμε ένα χώρο ο οποίος όμως θέλω πραγματικά να με εξυπηρετεί 100% στην καθημερινότητά μου, γιατί ακόμα και εδώ όταν μετακόμισα είχα στο μυαλό μου ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο, οπότε δεν ήθελα να χαλάσω και πάρα πολλά χρήματα για να το φτιάξω. Δεν μπορούσα να αλλάξω πάρα πολλά πράγματα στο σπίτι. Είδατε ότι πολλές φορές σας είπα ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα φτιάξω στον τοίχο το ένα. Δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά γιατί πάντα τελευταία στιγμή κάτι μέσα μου έλεγε μην επενδύσεις τόσο πολύ σε αυτό το σπίτι, δεν υπάρχει λόγος. Οπότε κρατιόμουν δημιουργικά σε αυτό το κομμάτι και παρόλο που μου δώσετε τρομερές συμβουλές και εσείς για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το χώρο, κάπως το περίμενα ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ περίεργο αυτή τη στιγμή. Νιώθω πώς είναι όταν έχεις απομακρυνθεί πάρα πολύ με μια φίλη σου και έχεις να της πεις πάρα πολλά για τη ζωή σου και νιώθεις αυτό μούδιασμα του τύπου από πού να ξεκινήσω και τι να σου πρωτοπώ.
Αλλά μετά ξεκινάς και τα λες και συνειδητοποιείς ότι είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα και ότι μπορείς ακόμα να πεις τα πάντα. Κάπως έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή με αυτή την έτσι μικρή εξομολογησούλα. Anyway, δεν ξέρω αν θα κάνουμε home tour. Πείτε μου ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με αυτό το θέμα κάτω στα σχόλια. Εγώ νιώθω ότι όσο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ νιώθω λίγο περίεργα με το κόνσεπτ αυτό του σας δείχνω το σπίτι μου. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο χρήσιμο είναι όντως για σας και ποιο είναι τόσο το νόημα σε αυτό. Απ' την άλλη, βλέπω φουλ το νόημα στο να σας δείξω έναν χώρο και να τον διαμορφώσουμε σιγά σιγά βήμα-βήμα μαζί. Δηλαδή, από άποψη διακόσμησης, ήδη έχω πάρει πάρα πολύ ωραίες συμβουλές από σας και για αυτό το σπίτι, γιατί, ας πούμε, αν θυμάστε, ήθελα να βάλω γυάλινη τραπεζαρία. Με αποτρέψατε όλες από το να το κάνω αυτό. Και όντως δεν το μετανιώνω, ταιριάζει πολύ καλύτερα και ζεσταίνει πολύ πιο ωραία το χώρο αυτή η τραπεζαρία που έχω βάλει. Οπότε, σε πολλά πράγματα, όντως υπάρχει μια διαφορετική ματιά όταν το μοιράζεσαι με τόσους ανθρώπους και μπορεί να πάρεις πολύ χρήσιμες συμβουλές και ιδέες που δεν έχεις σκεφτεί. Θέλω να μου πείτε πραγματικά κάτω στα σχόλια, με το χέρι στην καρδιά, πώς σας κάνουν να νιώθετε τα home tour. Ποια είναι η άποψή σας, αν πιστεύετε ότι χρειάζεται, αν θέλετε να το δείτε τύπου, ξέρεις πώς κάνεις μια βιντεοκλήση, ξέρω εγώ, με τη μαμά σου και τη λες, να, εδώ είναι το μπαλκόνι μου. Αυτό ίσως μου λείπει. Και με μπερδεύει το YouTube γενικότερα, γιατί με κάποιους νιώθω πολύ κοντά και είναι σαν να θέλω να κάνω μια μοδική βιντεοκλήση να τους δείξω τα πάντα, και με κάποιους άλλους νιώθω αυτό το μάγκωμα του ότι δεν θέλω να έχουν όλη άποψη για προσωπικά θέματα, οπότε πρέπει να βάζω κι εγώ κάπου το δικό μου όριο για να μην δέχομαι αντίστοιχα σχόλια για πτυχές της ζωής μου στις οποίες δεν θέλω την άποψη τόσων πολλών ανθρώπων και θέλω να παραμείνουν ιδιωτικές. Anyway, σήμερα ξυπνήσαμε το πρωί και πήγαμε σε ένα δικηγορικό γραφείο να υπογράψουμε τα τελικά συμβόλαια. Πήραμε ένα κουλουράκι, ένα καφεδάκι, κάναμε τη βόλτα μας και μετά πήγαμε για πρώτη φορά ως πλέον ένικη του νέου σπιτιού να το δούμε. Θα σας βάλω ένα μικρό sneak peek. Να δούμε λίγο τη γειτονιά, να την περπατήσουμε, να δω τι καινούριο μπορεί να αγαπήσω εκεί πέρα, ποια θα είναι η καφετεριούλα μου, ποιο θα είναι το σούπερ μάρκετ μου, όλα αυτά τα ωραία. Και είναι μία πολύ φωτεινή γειτονιά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα την βιώσω και αυτήν και θα έχω ζήσει και σε αυτό το σημείο της Αθήνας, ας πούμε. Και μετά ήρθαμε στο σπίτι και είχα σκοπό να ξεκινήσω το βλογκάκι, αλλά είχα πάρα πολύ δουλειά. Παράλληλα μου ήρθε περίοδος, το οποίο σημαίνει για μένα ότι νιώθω απίστευτα ξαφνικά συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Και αυτό το παθαίνω, ρε φίλε, κάθε φορά. Λες και δεν το ξέρω ότι θα μου ήρθει περίοδος. Και λέω, αχ, τι περίεργα που νιώθω σήμερα και γιατί όλα με συγκινούν. Και μετά απλά μου έρχεται περίοδος και λέω, πώς γίνεται. Έχω σχεδόν 15 χρόνια περίοδο και μου συμβαίνει πάντα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε έπρεπε να διαχειριστώ όλον αυτόν τον συναισθηματισμό, να κάνω τη δουλειά μου και να μπορέσω να ανοίξω την κάμερα να σας τα πω όλα αυτά τα νέα. Και σε λίγο έχω κανονίσει να πάω crossfit. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό το πράγμα στον εαυτό μου, δεν ξέρω γιατί. Βασικά ξέρω γιατί το έκανα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που σας είχα πει στο προηγούμενο vlog ότι θα πάω σε ένα πάρτι, σε ένα σπίτι για κάτι γενέθλια. Σε αυτό το πάρτι γνώρισα μια κοπέλα η οποία πηγαίνει στο ίδιο γυμναστήριο με μένα και κάνει crossfit. Και μου λέει, εγώ πηγαίνω τάδε μέρα, τάδε ώρα, έλα και εσύ. Και λέω, ναι, θα έρθω να κάνουμε crossfit μαζί. Λες και μ' αρέσει εμένα. Και καλά, όρισα να πάω βραδιάτικα να κάνω crossfit με μια κοπέλα από το πάρτι. Πάμε να ετοιμαστούμε για μια πάρα πολύ έντονη προπόνηση. Ενώ θα μπορούσα να πάω να κάνω απλά το πιλάτες μου και να γυρίσω πίσω κυρία, να φτιάξω τη σαλατούλα μου και να κάτσω στον καναπεδάκο μου και να χαζέψω Pinterest για το καινούργιο σπίτι. Αλλά όχι, όχι. Πρέπει να πάω να λιώσω στη γυμναστική. Πάμε να βρούμε ένα ωραίο και πολύ άνετο outfit για να μου δώσει λίγο motivation. Λοιπόν, τώρα τελευταία έχω μία πόρωση με τα σετάκια τα οποία είναι μπέζ και κρέμ. Οπότε, έχω παραγγείλει από τη με πρώτη αυτό εδώ, που είναι έτσι και λίγο σαν λεοπάρ.
που έχει και αυτό το διακριτικό λεοπάρ print. Και είναι υπέροχο, έχει και τσέπες. Έχει αυτά εδώ τα μικρά τσεπάκια, παρότι είναι κολάν. Οπότε είναι φοβερό και για τρέξιμο, γιατί μπορείς να βάλεις κάτι στις τσέπες, τύπου κλειδιά ή οτιδήποτε. Και από πάνω έχει αυτό εδώ το μπουστάκι, που είναι πάλι στο ίδιο στυλ. Ή αλλιώς μετά έχω αυτό, που σας το έχω ξαναδείξει κιόλας. Αλλά είναι από τα πιο αγαπημένα μου υφάσματα, ας πούμε, της My Protein. Είναι ένα πολύ απλό μπέζ, μονόχρωμο. Απλά μαζεύει πάρα πολύ ωραία και σου κάνει πάρα πολύ ωραία σιλουέτα. Οπότε ξέρω κάθε φορά που το φοράω ότι θα νιώθω ωραία με το σώμα μου. Είναι, ξέρεις, αυτά τα σιγουράκια που λες, ρε παιδί μου, σήμερα που έχω περίοδο, πρέπει να προσέξω τι θα βάλω, να βάλω κάτι που 100% δεν με σφίγγει, δεν με κάνει νιώθω περίεργα, δεν με κάνει νιώθω άβολα. Οπότε θα βάλω μάλλον τη δεύτερη επιλογή. Όχι ότι το άλλο δεν με κάνει νιώθω, απλά αυτό είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή ξέρω εγγυημένα ότι με βολεύει, οπότε θα βάλω αυτό. Και ίσως αλλάξω και κορδέλα, να βάλω μια μπέζ. Λοιπόν, εν τέλει αποφάσισα να τα κάνω μια πλεξούδα, να είμαι σίγουρη ότι δεν θα με ενοχλούν. Και βλέπετε λίγο τι εννοούσα. Είναι πάρα πολύ ψηλόμεσο το κολάν. Οπότε είμαστε σίγουρες ότι δεν θα μας αγχώνει τίποτα. Εννοείται πως έχουμε και κωδικό μέχρι αύριο, οπότε θα σας αφήσω link στην περιγραφή και για αυτό και για το άλλο το σιωτάκι που σας έδειξα πριν, που είναι πάρα πολύ ωραίο για μια μέρα που έτσι το νιώθεις να είσαι λίγο πιο έξτρα. Ετοιμάζω τσαντούλα και πάμε να το κάνουμε με ψυχή, γιατί αλλιώς καλύτερα να μην το κάνεις καθόλου. Later that same evening. Νομίζω μπορούμε να παραδεχτούμε όλοι ότι CrossFit πρώτη μέρα περίοδου δεν είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Μπαίνω τώρα να κάνω ένα μπάνιο συνολικό, γιατί έχω κυλιστεί σε όλο το πάτωμα του γυμναστηρίου. Και μετά θα πάω να φτιάξω την αγαπημένη μου σαλάτα, που πιστεύω θα σας αρέσει και σας πάρα πολύ. Και ένα protein shake, για να μην πάει χαμένος ο κόπος μου. The next day. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Έχω πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για τη μέρα μου. Γιατί έχω κανονίσει να πάω σε ένα ξενοδοχείο για μια συνεργασία με το ξενοδοχείο. Οπότε θα κάνουμε staycation. Θα πάμε δηλαδή να μείνουμε εκεί για σήμερα το βράδυ. Εντός της Αθήνας, αλλά ας πούμε θα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί θα πάμε να μείνουμε στο κέντρο. Θα βγούμε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και έχω κανονίσει να πάρω μαζί μου όλες τις συνεργασίες που έχω για τις επόμενες εβδομάδες, ώστε όλη μέρα σήμερα, εφόσον θα είμαι που θα είμαι στο ξενοδοχείο, να κάνω όλο το υλικό μου τέλος πάντων εκεί πέρα. Οπότε ξύπνησα, πάω για μια πολύ πολύ γρήγορη προπόνηση. Θα γυρίσω σπίτι μέχρι τις 3 να έχω κάνει όλα τα γραφειοκρατικά και ό,τι χρειάζεται υπολογιστή τέλος πάντων. Και μετά θα ετοιμάσω τη βαλίτσα μου για να πάμε στο ξενοδοχείο. Γενικά σκεφτόμουν πριν ότι δεν έχω καλύτερο από τις μέρες που έχουν έτσι τέτοια δομή. Και μου είναι πολύ ξεκάθαρο ότι σήμερα, ας πούμε, θα είναι μια creative μέρα. Οπότε θα ξέρω από την αρχή να έχω προγραμματίσει τι πρέπει να κάνω, να έχω μια σκαλέτα, να έχω φτιάξει ένα mood board το τι θέλω να κάνουμε, να φτιάξω τα μαλάκια μου, να φτιάξω τα ρούχα, ξέρω όλο αυτό, για να τα αντιμετωπίσω, ας πούμε, σαν μέρα
δημιουργίας ή να ξέρω αντίστοιχα ότι σήμερα θα είναι μια μέρα γραφείου, δηλαδή σήμερα θα κάνω όλο μου το edit, όλα τα mail, όλα τα excel, όλα τα γραφειοκρατικά, οπότε να ξέρω από την αρχή ότι σήμερα είναι μια μέρα που απλά πιάνεις το μαλλί σου κότσο, βάζεις φούτερ, παραγγέλνεις καφέ, ετοιμάζεις τα σνακ σου, ανάβεις καλοριφέρ και απλά λιώνεις εκεί πέρα μέχρι το βράδυ. Είναι πολύ πολύ σπάνιες οι μέρες μου που έχουν έτσι τόσο ξεκάθαρη δομή, οπότε επειδή εγώ είμαι άνθρωπος της ρουτίνας και της τελετουργίας ρε παιδί μου, όταν αυτό συμβαίνει νιώθω πάρα πολύ καλά μέσα σε αυτό, γιατί μπορώ ήδη από την προηγούμενη μέρα να έχω προετοιμάσει τον εαυτό μου για αυτό που έρχεται. Δεν ξέρω τώρα αν σας βγάζουν νόημα όλα αυτά. Φεύγω, πάω γυμναστήριο, βρέχει φουλ. Αλλά επειδή μέσα στην υπόλοιπη εβδομάδα δεν θα μπορέσω να πάω καμία φορά, είπα να το πιέσω και να πάω να κάνω έστω, ξέρεις, λίγο χέρια και λίγο διάδρομο και να φύγω. Οπότε τα λέμε όταν γυρίσω που θα φτιάξουμε μαζί τη βαλίτσα με τα props και όλα αυτά. Πινελόπη, διάβασα στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ, ναι. Ότι, θα μου πούνε. Διάβασα ότι έλεγε ότι οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ αυστηροί στις τέτοιες, πώς λέγεται, στους κανόνες τους, ας πούμε. Mm-hmm. Και λέει ότι έχουν, ας πούμε, ξέρω κανόνα να μην πετάς γυάλινα μπουκάλια στους κάδους ανακύκλωσης, Κυριακές και στις ώρες της ησυχίας. Wow. Για να μην ακούγεται αυτό το κλινγκ κλινγκ τσες που χτυπάει συνέχεια. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε κλείσει. Το 202. Είναι γλυκούλη. Και μπαλκονάκι. Και το μπανάκι. Εντάξει, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως ήταν το μπάνιο, το οποίο είναι φανταστικό. Οπότε ετοιμάζομαι και ξεκινάμε. Many hours later. Η ώρα έχει πάει 6 και δεν είχαμε φάει τίποτα. Μόλις έκανα αυτό που ήθελα εγώ από περιεχόμενο. Οπότε θα κάνουμε τώρα δικαιωματικά το διάλειμμα μας. Έχουμε παραγγείλει Po' Boys, γιατί κατά γενική ομολογία ήταν αυτό το μαγαζί που στέλνει σε αυτή την περιοχή και θέλαμε πιο πολύ να δοκιμάσουμε. Οπότε Po' Boys and chill. The next day. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ξυπνήσαμε πολύ νωρίς σήμερα γιατί ήθελα να κάνουμε κάποια πλάνα πριν φύγουμε στους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου, το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά γιατί μας έκανε το χειρότερο καιρό για αυτό που ήθελα να κάνουμε. Οπότε δυστυχώς δεν ξέρω αν θα έχω το υλικό αυτό που ήθελα. Τέλος πάντων, 10 η ώρα θέλω να είμαι στο σπίτι, γιατί έχω κανονίσει work date με την Εύα και την Ιωάννα, οι οποίες δουλεύουν και αυτές από το σπίτι. Παρόλο που η Εύα κάνει corporate δουλειά, δουλεύει και εκείνη από το σπίτι, γιατί είναι το μόνο καλό που μας άφησε ο COVID. Οπότε σκέφτηκα να κάνουμε ένα healthy girl work date και να τις καλέσω στο σπίτι και να φτιάξουμε διάφορα υγιεινά σνακ και να βάλουμε το νερό μας, τα καφεδάκια μας και να δουλέψουμε όλες μαζί για να βάλουμε έτσι και λίγο αλατοπίπερο στις καθημερινές και να κάνουμε έτσι την ενήλικη ζωή λίγο πιο ευχάριστη. Αυτά τα μικρά πραγματάκια σε μένα τουλάχιστον βοηθάνε πάρα πολύ, τα κάνουν όλα πολύ πιο διαχειρίσιμα και με κάνουν να μην νιώθω ότι ζω μόνο για το Σαββατοκύριακο. Οπότε, ανυπομονώ, θα σας δείξω τώρα τι πρωινό πήραμε. Αυτό είναι porridge με φυσικό βούτυρο και μπανάνα και ομελέτα με πιπεριές και φέτα. Μου ήρθε ένα πακετάκι όσο έλειπα, το οποίο μου το παρέλευαν τα γλυκά μου τα παιδιά από το κουπάκι. Αυτά είναι από τα πράγματα που θα μου λείψουν πάρα πολύ στο καινούργιο σπίτι, αλλά ελπίζω πως θα βρω και εκεί τις καινούργιες μου ρουτίνες, γιατί όταν υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος. Είναι Fair Beauty που μου είπε η Σελίνα πως έχουν φέρει πραγματάκια για το σώμα και ανυπομονώ πάρα πολύ να τα δω. Μου έχει βάλει μέσα αρχικά το Soothing Serum γιατί μου έχει τελειώσει, γιατί το λιώνω. Είναι το μόνο σέρουμ για το πρόσωπο με το οποίο εγώ βλέπω όντως τεράστια διαφορά
τουλάχιστον για το δικό μου τύπο δέρματος, κάνει τρελή διαφορά στα σπυράκια και στις τάσεις ακμής, γιατί έχει aloe vera και tea tree oil, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ δροσερό, έτσι και αναζωογονητικό, οπότε το λατρεύω. Και της το ξαναπαρήγγειλα και μου έχει βάλει ένα body scrub, το οποίο είναι με καφέ, που είναι γνωστό γενικά ότι ο καφές βοηθάει πάρα πολύ στην όψη του δέρματος γενικότερα. Και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, γιατί δείτε λίγο, φαίνεται πάρα πολύ συμπαγές. Εγώ γενικά συχαίνω με τα scrub, τα οποία είναι σαν gel και ουσιαστικά τα βάζεις, τρίβες εσύ εκεί και δεν κάνουν τίποτα. Μ' αρέσουν έτσι τα λίγο πιο σκληρά, που να νιώθεις ότι okay, θα το κάνεις μία φορά την εβδομάδα, αλλά θα είσαι καινούρια μετά. Και μου έχει βάλει εδώ και Shea Butter with Argan Oil, το οποίο είναι σαν λαδάκι για το σώμα. Και τα δύο είναι από την εταιρεία Zoya Goes Pretty. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Θα δοκιμάσουμε μέσα στη μέρα κάποια στιγμή όταν κάνω το ντουζάκι μου. Και έχουμε και κωδικό, μιας και είναι επιτέλους back in stock αυτό το θαύμα. Αλλά θα σας πω όλα αυτά αργότερα όταν θα κάνουμε το μπάνι μας. Έχω ετοιμάσει το χώρο, το workspace τέλος πάντων. Θα μας φτιάξω μιλαράκια με φυστικό βούτυρο. Έχω αυτό εδώ το φυστικό βούτυρο από το Holy Llama που έχει μέσα και κακάο. Και στα γονίτια της σοκολάτας. Εν τω μεταξύ παράλληλα κάνουμε διασύνδεση την ταμιακή με το POS στο φως. Οπότε είμαι σε μια παράνοια. Κόβω μήλα, συνδέω POS. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, μόλις τελείωσαμε τα βασικά, έχω αφήσει και κάποια πραγματάκια για αύριο. Γιατί γενικά τα Σάββατα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν έχω περισπασμούς, οπότε είναι μια καλή μέρα για δουλειά, παραδόξως. Δεν θέλω να βγω, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Νιώθω βασικά ότι έρχεται ένα κρύωμα έτσι πάρα πολύ ύπουλο. Πονάει ο λαιμός μου, ψιλοτσούζει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποφάσισα ότι θα κάζω σπίτι και θέλω να κάνω την full ρουτίνα μου, να κάνω και body scrub, να βάλω και το καινούριο λαδάκι και να βάλω μετά φαρισκοπλημένα πιτζαμάκια και πλάνα. Εδώ το Dragon's Den το αμερικάνικο, το οποίο λέγεται Shark Tank και που είναι το guilty pleasure αυτής της περίοδου, γιατί παιδιά είναι πολύ πιο juicy από το ελληνικό, οπότε αν σας αρέσει το ελληνικό, δείτε το αμερικάνικο, είναι πολύ καλύτερο. Οπότε ναι, αυτά έχει το πλάνο για να ξυπνήσω αύριο νωρίς φρέσκια, να νιώθω σαν καινούρια. Έχω αρκετή δουλίτσα και αύριο, οπότε θέλω να προετοιμάσω λίγο το σπίτι, λίγο εμένα, ώστε να ξυπνήσω αύριο και να έχω τη σωστή διάθεση. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί αυτό το quote, αλλά γενικά το σκέφτομαι συνέχεια. Λέει, για να ξυπνήσεις αξιοπρεπής πρέπει να έχεις κοιμηθεί αξιοπρεπής. Το οποίο νομίζω ότι το νόημα του quote έχει να κάνει, ξέρεις, με την ηθική, με το να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Παρ' όλα αυτά, εγώ μέσα στο μυαλό μου του έχω δώσει και μια άλλη διάστηση, που είναι το ότι αν θες να ξυπνήσεις και να έχεις καλό mood και να νιώθεις ωραία, φρόντισε το προηγούμενο βράδυ να μυρίζεις όμορφα, να έχεις φτιάξει κάπως τα μαλλιά σου λίγο το πρωί να σε βοηθήσει όλο αυτό. Να έχεις ετοιμάσει λίγο την κουζίνα, να έχεις τον καφέ στον αγαπημένο έτοιμο εκεί. Κατάλαβες. Έφτασε η καλύτερη ώρα, γιατί επιτέλους θα ξαναβάλω το soothing serum μετά από λίγο καιρό αποχής. Πρώτα όμως βάζω το AHA treatment, το οποίο ουσιαστικά αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και
εμφανίζει την πιο κάτω στιβάδα του δέρματος, η οποία είναι, ας πούμε, πιο καθαρή από στίγματα, από πόρους. Φαίνεται έτσι πιο φράπα. Και από πάνω το νούμερο ένα θαυματουργό πραγματάκι, το οποίο είναι το Soothing Serum. Αυτό το κόμπο, ξέρεις ότι την επόμενη μέρα όχι απλά δεν θα ξυπνήσεις με σπυράκια και πεσμένη διάθεση, αλλά ίσα ίσα και ό,τι υπάρχει θα εξοντωθεί πλήρως. Θα βάλω κλασικά από την ίδια σειρά της Poco το Light Hydrating Moisturizer, που το αγαπώ γιατί επίσης δεν είναι καθόλου λιπαρό, οπότε ταιριάζει στο δέρμα μου. Και σφραγίζει όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και τώρα θα δοκιμάσω επιτέλους το Shea Butter. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να πω αρχικά για το scrub είναι ότι είναι ακριβώς έτσι όπως το φανταζόμουν, ένα πολύ γερό scrub. Δηλαδή, αν θέλετε όντως τύπου να βγάλετε άλλο δέρμα και είστε αυτός ο άνθρωπος, εμένα αυτά τα scrub μου αρέσουν, ή κάνουμε δουλειά ή δεν κάνουμε. Άμα είναι τώρα να χαϊδεύομαι και μετά να μην έχει καμία διαφορά, δεν βρίσκω το νόημα. Το βάλα σε αγκώνες, το βάλα σε πέλματα, σε πολύ δύσκολα σημεία. Και όντως κάνει τρομερή δουλειά, παιδιά. Και επίσης αφήνει ένα σαν απειροελάχιστο φιλμ ενυδάτωσης. Οπότε βγαίνεις από το μπάνιο και εγώ νιώθω πως δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά θέλω να το δοκιμάσω αυτό, οπότε το βάλουμε. Αλλά ας πούμε αν ήταν καλοκαιράκι, δεν θα έβαζα καν κρέμα νομίζω, θα έβαζα μόνο αυτό. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ συμπαγές. Αλλά λιώνει κατευθείαν στο χέρι. Άρα, πιο καλοκαιρινούς μήνες θα είναι σαλαδάκι. Το καλό νέο είναι πως έχουμε ξανά κωδικό στο Fair Beauty, μείον 15% με το κωδικό Penelope15, μετά από αρκετό καιρό. Θα σας τα βάλω όλα με links κάτω στην περιγραφή. Το βασικότερο θετικό τους είναι ότι είναι όλα πιστοποιημένα cruelty free, οπότε ουσιαστικά αυτό που έχει προσπαθήσει η Στελίνα να κάνει μέσα από το Fair Beauty είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα στην οποία θα έχει η ίδια κάνει όλη την έρευνα που χρειάζεται, ώστε να μπορείτε εσείς να βρίσκετε cruelty free προϊόντα πολύ πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να τα ψάξετε παραπάνω. Η έκπτωση δεν ισχύει μόνο για τα Fairbox, γιατί τα Fairbox έρχονται ήδη με αρκετά μεγάλη έκπτωση, γιατί είναι κουτάκια που περιλαμβάνουν μέσα διάφορα προϊόντα, οπότε τα παίρνετε σε καλύτερη τιμή. Αυτά νομίζω θα κρατήσει για μία εβδομάδα και όπως σας έχω πει, αν πρέπει να πάρετε ένα πράγμα, θέλω να είναι αυτό. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ εδώ μαζί με τα πλημμένα μου, τα οποία θα έρθουν να κάτσουν να τα διπλώσω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog, να σας έκανα καλή παρέα, να μην σας έδωσα πάρα πολύ πληροφορία, γιατί νιώθω ότι αυτό το vlog ήταν πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα σας αφήσω κάπου εδώ για να διπλώσω αυτά και να δω το Shark Tank. Και πείτε μου στο μεταξύ ιδέες από κάτω, τι θα σας άρεσε να κάνουμε σαν content στο καινούργιο σπίτι, τι θα σας άρεσε να δείτε, τι δεν θα σας άρεσε να δείτε. Πείτε μου τις σκέψεις σας κάτω στα σχόλια. Αυτά. Να μου είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτό που έχετε.